Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Τσαλέ, Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ που μέσα στο πρόγραμμα το βαρύ που έχετε εντάξατε και αυτό το, έτσι, το ημίωρο που θα μιλήσουμε λιγάκι για να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας για το τι συμβαίνει στην πόλη, ιδιαίτερα αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες που ενώ φαινόταν σε εμάς τουλάχιστον μια έρημη πόλη και ότι δεν γινόταν τίποτα, παρόλα αυτά εσείς ήσασταν πολύ απασχολημένοι. Και κυρίως εσείς. Αληθώς Ανέστη, κύριε Σαφακόπουλε, και σε εσάς και στους συμπολίτες μας. Η αλήθεια είναι ότι ενώ έξω επικρατούσε μια φαινομενική ησυχία με την, λόγω της καραντίνας και της απαγόρευσης των μετακινήσεων, μέσα στο Δήμο υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα, καθότι υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα που άπτονταν της καθημερινότητας των συμπολιτών μας και τα οποία έπρεπε να επιμεληθούμε τη διαχείρισή τους και πώς θα βρίσκαμε αυτόν τον τρόπο ο οποίος θα έφερνε σε καλύτερη μοίρα τους συμπολίτες μας. Ειδικά τους συμπολίτες μας που ήταν σε μειονεκτική θέση λόγω αυτού του υποχρεωτικού εγκλεισμού. Έτσι λοιπόν, το διάστημα αυτό της καραντίνας, ένα πολύ μεγάλο φορτίο, ένα πολύ μεγάλο βάρος έπεσε στους ώμους του βοήθεια για το σπίτι. Το βοήθεια για το σπίτι ήταν, μπορώ να πω, μία από τις αιχμές του δόρατος, της υποστήριξης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είχαν δυσκολία στη μετακίνηση, όσο και οικονομική βοήθεια. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε συνεργασία με το τμήμα της Πρόνοιας, με την προϊσταμένη την κυρία Νταντάμι, σε συνεργασία με όλα τα παιδιά του βοήθεια για το σπίτι και όχι μόνο, σε αυτό το διάστημα είχαμε και την βοήθεια υπαλλήλων που οι δομές τις οποίες εργάζονταν ήταν κλειστές, οπότε ήρθαν και αυτοί για να μας βοηθήσουν για να αυξήσουμε τα άτομα με τα οποία θα προσφέραμε αυτή τη βοήθεια. Καταφέραμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να κουβαλήσουμε τρόφιμα, να περιθάλψουμε ασθενείς και κατάκητους, να κουβαλήσουμε φάρμακα, να διανέμουμε τρόφιμα, να διανέμουμε έτοιμα γεύματα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος συμπολιτών μας. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά οργανωμένη προσπάθεια υπό την, φυσικά και υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου μας, του κ. Κουκοδήμου, ο οποίος είχε και όλη την ευθύνη και το συντονισμό αυτής της ενέργειας σε συνδυασμό με την ΚΕΔΕ και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν μια εξαιρετικά σύνθετη προσπάθεια από άποψη logistic, οργάνωσης, αλλά νομίζω ότι με την πολύ μεγάλη βοήθεια όλων των παιδιών που δουλεύουν στο βοήθεια για το σπίτι και των άλλων παιδιών που ήρθαν να βοηθήσουν, βγάλαμε νομίζω ένα πολύ καλό έργο και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ήταν από τα κομμάτια της αντιδημαρχίας με τα οποία εγώ ασχολούμαι και με τα οποία ο Δήμος έβγαλε έξω. Το λέει και ο τίτλος σας άλλωστε, προγραμματισμού και ανάπτυξης. Θα μιλήσω για το κομμάτι των απολυμάσεων, αλλά ήταν που καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι. Μιλάω για το κομμάτι που είναι στην δική μου την αντιδημαρχία και το βοήθεια για το σπίτι ήταν από την αιχμή του δόρατος, τη βοήθεια που προσφέραμε στους συμπολίτες μας αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Φυσικά δεν ήταν το μόνο. Εννοείται. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού το διάστημα ήταν η διαχείριση των λαϊκών αγορών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρξαν ειδικές ρυθμίσεις νομοθετικές που ορίζανε συγκεκριμένη δράση και τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Εκεί λοιπόν, σε συνεννόηση με τα σωματεία των παραγωγών και των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά, οργανώσαμε έτσι το σύστημα της λαϊκής μας αγοράς, ούτως ώστε ούτε προϊόντα να λείψουν από τους καταναλωτές, να μην στερηθεί τη δυναμική της και τη δύναμή της η λαϊκή αγορά, αλλά να λειτουργήσει και με τέτοιο τρόπο που να είναι άψογος, να μην υπάρξει περίπτωση να κλείσει, όπως κλείσανε κάποιες λαϊκές αγορές σε διάφορα σημεία της χώρας, που δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Εντάξει, φυσικά η χαμένη της όλης αυτής της δραστηριότητας ήταν οι πολιτές βιομηχανικών ειδών που ο νομοθέτης τους έβγαλε έξω από το κομμάτι, αλλά πολύ σύντομα, δηλαδή από το επόμενο Σάββατο, όχι μεθαύριο, αλλά το επόμενο Σάββατο
θα επιστρέψουν στη λαϊκή αγορά και οι πολιτεύτες των βιομηχανικών ειδών, έτσι ώστε η λαϊκή αγορά να έχει ξανά την πληρότητά της όσον αφορά τα είδη. Φυσικά πάντοτε με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νομοθέτης, που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το 50% των συμμετεχόντων, εναλλάξιστα κάθε Σάββατο, και με όλα τα μέτρα προστασίας, με τις αποστάσεις. Αν έχετε επισκεφτεί πρόσφατα τη λαϊκή αγορά, θα το διαπιστώσετε. Έχω επισκεφτεί πρόσφατα τη λαϊκή αγορά, συγκεκριμένα το περασμένο Σάββατο, και έχω τραβήξει φωτογραφίες οι οποίες πραγματικά όμως, κύριε Τσαλέ, δεν δείχνουν αυτό που λέτε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Γιατί ό,τι αφορά τους πολιτές, είναι όντως έτσι όπως τα λέτε, είναι η μισή, δεν είναι όλοι αυτοί. Αλλά ο κόσμος, με το που βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι ελευθερώνεται τέλος πάντων το γέλμα από την καραντίνα, άρχισε να συνοστίζεται πάλι. Το είδαμε από Δευτέρα και όλα, το είδατε κι εσείς. Βγήκατε μια βόλτα στην πλατεία, βγήκατε μια βόλτα έξω στο κέντρο. Είδατε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του θέματος. Εμείς σαν Δήμος αντιλαμβάνεστε ότι εκτελούμε και οφείλουμε να εκτελούμε τα οριζόμενα από την πολιτεία νομοθετήματα όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια. Γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, αλλά και κάθε μέρα που βγαίνουν οι ειδικοί από τα κανάλια και από την πολιτική προστασία, το ξέρετε πολύ καλά ότι στην δημοκρατία οι ευθύνες είναι ατομικές. Άσχετα ή αν η επίπτωση μπορεί να είναι ευρύτερη κοινωνική, αλλά ο καθένας μετά παίρνει το φορτίο που τον αναλογεί. Εδώ πρέπει λοιπόν ο κάθε πολίτης υπεύθυνα να αντιληφθεί ότι προσερχόμενος σε ένα χώρο που υπάρχει μία πύκνωση πληθυσμού, θα πρέπει ο ίδιος να οφείλει να προστατευτεί, και όχι μόνο εκεί που είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Είπαμε ότι αυτή την εποχή πρέπει να φροντίσουμε να μην για οποιοδήποτε λόγο χάσουμε ό,τι κερδίσαμε με πολύ κόπο, με πολύ πόνο αυτούς τους 2 μήνες καραντίνας, γιατί στην κυριολεξία η κοινωνία υπέφερε και τα αποτελέσματα αυτής της καραντίνας θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε από εδώ και πέρα λίγα-λίγα. Υπάρχουν ομάδες, όπως σας είπα, οι ομάδες των βιομηχανικών ειδών 2 μήνες απήχαν από τις πωλήσεις, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Όπως επίσης και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας που παρέμειναν και παραμένουν κλειστά. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τρομακτικές, σημαντικές επιπτώσεις σε πολύ μεγάλο κλίμα του πληθυσμού, και είναι κρίμα επειδή δεν κάνουμε το στοιχειώδες, το οποίο είναι να φορέσουμε τη μασκούλα μας όταν πάμε στη λαϊκή ή όταν πάμε έξω από την τράπεζα να περιμένουμε στην ουρά, τα γαντάκια μας, να κάνουμε τη δουλειά μας όμορφα, ωραία, να τα απορρίψουμε στο συγκεκριμένο σημείο που πρέπει να τα απορρίψουμε και να επιστρέψουμε σπίτι μας και να είμαστε ήσυχοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και μου δίνεται και την ευκαιρία να εκφράσω μέσα από αυτή την συνέντευξη και ένα μήνυμα, μία έκκληση στους συμπολίτες μας να διαφυλάξουν στην κυριολεξία ό,τι με κόπο η κοινωνία έκτισε αυτό το διάστημα. Είναι πολύ κρίμα από άστοχες ενέργειες να κινδυνεύσουμε, να χάσουμε και να επαναχωρήσουμε και να γυρίσουμε προς τα πίσω. Κάτι που δεν θέλει κανένας. Πραγματικά υπάρχει και ο φόβος, και το λένε και το ξαναλένε οι υπεύθυνοι, ότι υπάρχει ο φόβος να επαναχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση, να έχουμε ένα δεύτερο κύμα. Το οποίο βέβαια ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Ωστόσο, αν τυχόν υπάρξει, φυσικά ευχόμαστε να μην το επιτρέψει έτσι, αυτό το πράγμα, να μην το επιτρέψει ο καταστάτης, αν υπάρξει δεύτερο κύμα, είμαστε έτοιμοι? Ήμασταν έτοιμοι στο πρώτο κύμα, που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και βρεθήκαμε όλοι. Καλά, κύριε Τσαλέ, δεν ήμασταν και 100% έτοιμοι. Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια, τέλος πάντων, εξέλιξη φέτος. Οπότε υπήρξαν και παραλήψεις και καθυστερήσεις και λάθη, αλλά αυτό δεν είναι, είναι τις παρούσες. Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε έτοιμοι. Ποιος το περίμενε άλλωστε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο? Κανείς. Όμως πήγαν καλά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Όλοι υπερβάλλανε αυτό, είτε στα νοσοκομεία οι υπάλληλοι, οι γιατροί και οι νοσοκομιακοί που περιθάλψανε, είτε στις μεταφορές. Παντού, στα σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι που εξυπηρετήσαν όλον αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, ναι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έγινε υπέρβαση πολλών κατηγοριών επαγγελματιών για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και, όπως είπατε, τελικά να το περάσουμε με το μικρότερο δυνατό κόστος, τουλάχιστον για τη δική μας κοινωνία. Αυτό προσπαθώ να πω, είναι κρίμα να το χάσουμε για δύο μικρές απλές πρακτικές, τις οποίες καλά είναι να τις κάνουμε πράξη στην καθημερινότητά μας. Επομένως, το γαντάκι μας και τη μασκούλα μας. Επομένως είμαστε έτοιμοι, μου λέτε τώρα, για το επόμενο κύμα. Αν τυχόν υπάρξει, φυσικά. Για το Σεπτέμβριο. Καλά είναι να μην υπάρξει. Καλά είναι να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα για να βρει αυτά τα φάρμακα, τα οποία ή θα αναστέλουν την δράση του ιού ή θα την καταπολεμούν. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή το μόνο φάρμακο είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και η ειδική. Είναι χάμ. Χέρια, απόσταση, μάσκα. Χέρια, χάμ.
Όχι το γάμο το άλλο που είναι ωραίο το στάκι, αλλά το γάμο το τρίτικο. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, γιατί από το πόσο γνωρίζω και από όσο μας είπε και ο Δήμαρχος στην προχθεσινή του συνέντευξη, να μιλήσουμε λίγο για τα δέσποτα. Έτσι. Είναι ένα θέμα. Τους άλλους συμπολίτες μας που δεν έχουν πανελλήνιο, είναι ένα θέμα. Αλλά εμάς μας αφορά εδώ για την Πιερία, για την Κατερίνη. Τι συμβαίνει με τα δέσποτα? Τα δέσποτα εν μέσω πανδημίας, εν μέσω καραντίνας, lockdown ή ό,τι θέλετε πείτε, είχαν λίγο ξεσαλώσει, είχαν αφαιθεί στην τύχη τους, τέλος πάντων, και υπήρξαν διάφορες, έτσι, διάφορα επεισόδια. Τι θα γίνει με αυτά? Θα τα μαζέψουμε κάποια στιγμή? Θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία? Όταν αποφασίσει ο νομοθέτης να μας δώσει το εργαλείο για να τα μαζέψουμε, θα το κάνουμε. Μέχρι τότε δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως την αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης. Ο μέσος πολίτης που νιώθει ότι μπορούμε να πάρουμε από το σπίτι του, από την περιοχή του, από τον δρόμο τα δέσποτα και δεν το κάνουν. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Ο νομοθέτης ορίζει σαφώς ότι απαγορεύεται ο μόνιμος εγκλεισμός των αδέσποτων σε οποιαδήποτε δομή κτλ. Άρα το μόνο που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό μέσα από πρακτικές στήρωσης με τα προγράμματα που έχει ο Δήμος κτλ. Αυτό όμως είναι μια μακροχρόνια, να το πω έτσι, προσπάθεια. Δεν έχει αποτελέσματα απτά και ορατά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επίσης προσπαθούμε μέσα από πρακτικές να δώσουμε στους συμπολίτες μας που έχουν δεσποζόμενα ζώα να καταλάβουν ότι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, μία από τις οποίες είναι το να έχουν τα ζώα συντροφιάς τσιπαρισμένα με σήμανση ηλεκτρονική. Ναι, αυτό το, είδαμε ότι ξεκινήσατε να κάνετε και τους ελέγχους πάνω σε αυτό το θέμα και ήταν πολύ καλή αυτή η κίνηση στο δελτίο τύπου που ανακοινώσατε. Γιατί πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση του θέματος από όλες τις πλευρές και σίγουρα η εναρμόνιση των κατόχων, γιατί έχει διαπιστωθεί και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς οι ίδιοι, ότι πολλοί κάτοχοι δεσποζόμενων ζώων, όταν από ένα σημείο και μετά βαρεθούν, να το πούμε έτσι, την παρουσία των καλών μέχρι εκείνη τη στιγμή φίλων, βρίσκουν την εύκολη λύση να βγουν σε κάποιο παράθυρο και να τα εγκαταλείψουν. Άρα, αδέσποτα δεν υπάρχουν σαν αυθύπαρκτες οντότητες. Τα αδέσποτα δημιουργούνται και δημιουργούνται από συγκεκριμένες πληθυντικές αποφάσεις. Εμείς δημιουργούμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο στη συνέχεια έρχεται και μας ταλαιπωρεί σαν εμείς. Εσείς προσπαθείτε να το διαχειριστείτε, ωστόσο, αυτό το πρόβλημα. Εμείς πήραμε και μια άλλη πρόνοια και ήμασταν από τους πρώτους Δήμους πριν καν η κυβέρνηση το νομοθετήσει. Σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, τα οποία συμμετέχουν και στην πενταμελή επιτροπή του Δήμου, δώσαμε τροφή, επειδή αυτή την εποχή της καραντίνας ήταν πάρα πολλά καταστήματα κλειστά, δεν κυκλοφορούσε κόσμος έξω στον δρόμο. Αυτοί οι κάποιοι που τέλος πάντων στην νορμάλ περίοδο φροντίζουν και ταΐζουν αυτά τα δέσποτα που είναι μέσα στο νηστό. Και επειδή διακρίνουμε ότι υπάρχει περίπτωση λόγω της πείνας να επιδείξουν πιο επιθετικές συμπεριφορές. Εκεί λοιπόν, με τροφή, από την τροφή που έχει ο Δήμος για το καταφύγιο, δώσαμε στα φιλοζωικά σωματεία για να αναλάβουν τη σύντηση μέσα στον πολυοδομικό ιστό της πόλης, όπως επίσης και σε κατατόπους κοινότητες γύρω-γύρω που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όπου υπάρχουν είτε φιλόζωοι είτε πρόεδροι κοινοτήτων, για να υπάρχει αυτή, να το πούμε έτσι, η δυνατότητα σύντησης των αδέσποτων. Παραμένω στο θέμα. Ήμασταν ένα βήμα μπροστά πριν νομοθετήσει η πολιτεία που το έδωσε ούτως ή άλλως σαν κίνητρο για τους Δήμους. Παραμένω στο θέμα και ρωτάω. Ο Δήμαρχος μας είπε προχθές για την κατασκευή ενός νέου καινοκομείου ή τέλος πάντων στο ίδιο το καινοκομείο θα προσθεθούν εγκαταστάσεις ώστε θα μεγαλώσει και θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα ζώα. Για την ακρίβεια, για την ακρίβεια μιλάμε για βελτίωση του υφιστάμενου καταφυγίου. Δεν αλλάζουν οι θέσεις, απλά θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη εγκαταστάσεις, γιατί οι εγκαταστάσεις που έχουμε ήδη έχουν ήδη μια ηλικία, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να είναι σε μια φάση απαξίωση. Άρα ήταν μια καλή ευκαιρία με τη χρήση του προγραμμάτου του φιλόδημου, στο οποίο υποβάλαμε πρόταση, να εκμεταλλευτούμε αυτό το κονδύλι που μας έδινε η πολιτεία για να αναβαθμίσουμε το όλο κομμάτι. Άρα πάμε για ανακαίνιση λοιπόν, για να το θέσω εγώ όπως το καταλαβαίνω. Πάμε για ανακαίνιση και παράλληλα θα δημιουργήσουμε και άλλες θέσεις, θα προσθέσουμε θέσεις. Δεν προσθέτουμε θέσεις, αφήνουμε τις θέσεις τις ίδιες όπως είναι, γιατί
Η πρόσθεση θέσεων προϋποθέτει και αύξηση αριθμού κτηνιάτρων και αύξηση αριθμού προσωπικού, το οποίο ήδη θα γίνει δυσβάστακτο σε ένα σημαντικό προϋπολογισμό που αυτή τη στιγμή έχει ο Δήμος για το σύνολο των αντεσπότων, το οποίο δεν σας κρύβω ότι η τάξη μεγέθους σε αιτήσια βάση που κοστίζει η διαχείριση των αντεσπότων αγγίζει 200.000 ευρώ. Yes. Από τα οποία ένα πολύ μικρό μέρος παίρνει πίσω ο Δήμος από την πολιτεία που δεν ξεπερνάει τις 5.000 λύσεις. Άρα είναι ένα τις 5.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ μικρό κόστος αυτό που παίρνουμε πίσω και ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτό που επιβαρύνουμε μέσα από την λειτουργία μας στους συμπολίτες μας. Το κάνουμε όμως με πολύ έτσι συνέστηση ευθύνης. Όσα χρηματοδοτικά εργαλεία μας δίνει ο νομοθέτης, τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό που δεν μπορούμε να βελτιώσουμε είναι ότι όσο καλό και να είναι το καταφύγιο είναι, παρέχει περίθαλψη και προσωρινή διαμονή των ζώων μέχρι να ξαναενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, από εκεί που τα μαζέψαμε. Αυτό είναι ο ορισμός του νομοθέτη και αυτό οφείλουμε να κάνουμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Σας είπα και άρα δεν αυξάνονται λοιπόν οι θέσεις όπως μας είχε πει ο Δήμαρχος, έτσι? Δεν το είχαμε καταλάβει καλά, μάλλον εμείς δεν καταλάβαμε κάτι καλά. Δεν βελτιώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του, του υπάρχοντος καταφυγίου. Ωραία. Με αυτά που υπάρχουν στο κέντρο όμως, τα σκυλιά, τι γίνεται, θα τα αφήσουμε εκεί πέρα? Έτσι ακριβώς λέει ο νομοθέτης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί δεν μπορούμε να τα απομακρύνουμε. Γιατί δεν προβλέπει ούτε χώρο για απομάκρυνση. Μάλλον υπάρχει χώρο για απομάκρυνση προσωρινή. Υπάρχουν χώροι απομάκρυνση, το οποίο είναι σε συνδυασμό με την Πενταμελή Επιτροπή. Αλλά το ξέρετε πολύ καλά, ακόμα και αν πάρω 5 ζώα και τα πάω να τα αφήσω σε κάποιον άλλο χώρο έξω από την πόλη, το ζώο δεν θα μείνει εκεί πέρα επειδή εγώ το έστειλα να πάει. Θα γυρίσει εκεί που είχε τροφή κτλ. Είναι θέμα να χρόνο σε 2-3 μέρες να ξαναγυρίσει. Κύριε Τσαλέ, για να το κλείσω το θέμα, καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λέτε. Καταλαβαίνω ότι. Αυτό που είπα και στο Δήμαρχο προχθές, ότι έχετε δεμένα τα χέρια σας ό,τι αφορά την νομοθεσία. Έτσι, δεν μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Θα κινηθείτε στο πλαίσιο αυτό. Παρ' όλα αυτά, σαν δημότης, όχι σαν δημοσιογράφος, σαν δημότης σας λέω ότι πρέπει να βρεθεί λύση για το πρόβλημα και εκφράζω την αγωνία και την κραυγή των συμπολιτών μου. Όχι ότι δεν αγαπάμε, και εγώ φιλόσοφος είμαι, και εγώ έχω ζώο, και εγώ έχω, αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε και την ασφάλεια των πολιτών σε κάποιες φορές. Δεν λέω πάντα, τα ζώα δεν είναι πάντα επιθετικά. Επιθετικά είναι όταν προσπαθούν να προστατευτούν. Αλλά τέλος πάντων, θεωρώ ότι πρέπει να το λύσουμε κάποια στιγμή. Να βρείτε τη λύση εσείς, δεν ξέρω, σε συνεργασία με θέλοντες, με φιλοζωικές. Κάπως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και το κλείνω εδώ. Απλά σας μεταφέρω την αγωνία και την κραυγή των συμπολιτών μου. Δεν κάνω τώρα τίποτα περισσότερο. Δεν ούτε θέλω να σας. Να νιώσετε ότι νιώθω πιο πολύ, γιατί είμαι ο νομικά υποκείμενος σε οτιδήποτε συμβεί γύρω από το κομμάτι αδέσποτων, γιατί εγώ έχω ανοίξει με την εισαγγελία δρομολόγια και πηγαίνω σε τακτικές βάσεις για να απολογηθώ για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την δράση των αδέσποτων. Άρα η δική μου αγωνία είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα είμαι ο πρώτος που θα ευχόμουν να φύγουν όλα από μέσα για να ηρεμήσει ο τόπος. Αλλά αυτή την αγωνία θα ήταν καλά να μεταφέρεται όχι στην εκτελεστική εξουσία που είναι ο Δήμος, οι Δήμοι γενικώς, αλλά στην νομοθετική εξουσία, δηλαδή στους βουλευτές, οι οποίοι είναι στη Βουλή και νομοθετούν, και αυτοί με την ψήφο τους ή με τη μη ψήφο τους αλλάζουν ή οριζόντουν νόμους. Άρα θα έπρεπε λοιπόν αυτή η παρότριση να απευθυνθεί και σε. Ωραία. Θέλετε να σας το πω πιο απλά όπως θα το έλεγε ένας απλός πολίτης? Καθίστε σε ένα τραπέζι, βρε, όλοι μαζί. Και συζητήστε το και βρείτε τη λύση. Δεν ξέρω αν είσαι βουλευτής. Θα σου πει, κάνω τον δημότη αυτή τη στιγμή, έτσι, όχι τον δημοσιογράφο. Θα σου πει, κάτσετε σε ένα τραπέζι, εκεί μαζί είστε όλοι μαζί. Βρείτε μια λύση και λύστε μας το πρόβλημα, λέει ο πολίτης. Επειδή είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλους τους Δήμους στην Ελλάδα, έχει αρχίσει με κινητικότητα και ο Δήμαρχος, ο Κώστας Οικοδήμος, έχει κάνει μια εισήγηση στην ΚΕΔΕ, μια και συμμετέχει στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ για το θέμα αυτό των αντέσποτων, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα μεταξύ των Δήμων να μαζέψουμε προτάσεις και ιδέες στην κατεύθυνση να αλλάξει ο νόμος με μια πιο ορθολογιστική διαχείριση ανάμεσα στις σχέσεις πολιτών και των φίλων μας των τετράποδων. Ωραία, το κλείνουμε το θέμα αυτό. Για να... Η νέα κυβέρνηση, επειδή γενικώς δείχνει αρκετά γρήγορα τα ανακλαστικά σε αρκετά θέματα που αφορούν την κοινωνία, θέλω να πιστεύω ότι θα κουμπίσει και αυτό το θέμα με κάποια θετικά αποτελέσματα
για τους συμπολίτες μας. Ωραία. Το κλείνουμε για να μην πλατιάσουμε και μην μείνουμε πολύ στα δέσποτα, αν και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε και άλλα θέματα στο Δήμο όμως. Έχουμε προγραμματισμό για το καλοκαίρι. Πού βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο? Πολιτικές προστασίες, πυρκαγιές, καθαρισμός ακτών κλπ. Νομίζω ότι ήδη σε εξέλιξη ένα πλήθος παρεμβάσεων. Δεν ξέρω αν σας τα ανέλησε, πιθανώς ο Δήμαρχος να σας τα ανέλησε, γιατί έχει ολική εικόνα για το τι γίνεται. Πάντα ρωτάω σε σχέση με τις αρμοδιότητες της δικές σας. Στο μέτωπο δεν έχουν φτάσει ακόμα οι τροποδιότητες, παρότι τα αδέσποτα είναι εκεί. Υπάρχει μια πρόνοια... Μισό λεπτό, αλλά πάντα ακούω, αν θέλετε κάτι, τον Τζαλό πάρτε τηλέφωνο, αυτός είναι αντιδήμαρχο. Για όλα τα... Είναι, λέει, θα ξέρει για το ποιος είναι. Τα αλήθεια είναι, ναι, ακούγεται αυτό, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω όμως ότι τεχνικές υπηρεσίες και ο τομέας πρασίνου από κοινού είναι σε μια εξαιρετική... μαχητική διάθεση για να έχουμε το παραλιακό μέτωπο έτοιμο για να αποδεχτούμε το καλοκαίρι. Σίγουρα αυτές οι δύο μήνες καραντίνας μας πήγαν αρκετά πίσω σε προγραμματισμό πολλών δράσεων που θα θέλαμε να ετοιμάσουμε για να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις καλλιτέρευσης της εικόνας θα γίνουν αυτό το διάστημα. Yeah. Ξέρω επίσης ότι δίνεται μεγάλη μία και ιδιαίτερη μία στη δραστηριότητα του βιολογικού καθαρισμού για να έχουμε μία αποτελεσματική διαχείριση και να είμαστε εντάξει και από αυτό το κομμάτι. Να μην έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη λειτουργία του συγκεκριμένου, προχθές υπήρξε έλεγχος, ήρθε κλιμάκιο περιβαλλοντολόγων από την περιφέρεια για να ελέγξει για τη λειτουργία του Δήμου, γιατί και η περιφέρεια επιδεικνύει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση στην λειτουργία των βιολογικών. Είμαστε από τα κομμάτια για τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και ασφαλείς ότι ο βιολογικός είναι σε καλά χέρια και δουλεύει, πιστεύω θα δουλέψει και θα ανταποκριθεί πολύ καλά στο κομμάτι αυτό. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ίσως αυτό που αν έχετε παρατηρήσει αυτές τις μέρες στην πόλη, ότι γίνεται ένα πλήθος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Υπάρχει αυτό έξω... ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω για τις θέσεις στάθμευσης, πάρκινγκ, για τον κυκλοφοριακό θέμα. Πήρε το δικό μου το δεν γίνει, ας πούμε. Γι' αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Είναι κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν στην ποιότητα ζωής, πήραν την έγκριση από την αποκεντρωμένη και αρχίζουν και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο γύρω από τον ιστό του πεζοδρόμου με θέσεις για δίκυκλα, με θέσεις για αμαία που είναι και για θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη λειτουργία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα, αλλά και των φύλων με τα δίκυκλα για τα οποία θα υπάρξει ιδιαίτερη αυστηρή σύσταση να μην μπαίνουν μέσα στο πεζόδρομο, αλλά φροντίζουμε να υπάρχουν ικανές θέσεις γύρω-γύρω από τον πεζόδρομο, να αφήνουν το δίκυκλο να μπαίνουν, να κάνουν τη δουλειά του μέσα στο πεζόδρομο και να ξαναβγαίνουν το παίρνουν, για να έχει μια όμορφη, ωραία και συμπαθητική εικόνα. Και που τώρα που βγήκαμε όλοι έξω με το τέλος της καραντίνας, να βλέπουμε ένα πεζόδρομο που να είναι πεζόδρομος όσο γίνεται. Αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι όταν θα τελειώσουν όλες μαζί θα έχουμε ένα πολύ καλό πλαίσιο με αυτές τις ρυθμίσεις στις τρεις αυτές τις δραστηριότητες που σας είπα. Ένα θέμα τώρα σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, τον πεζόδρομο και όλα αυτά που είπατε, είναι ένα πρόβλημα που επίσης το συζητάνε πολύ και το συζητάμε πολύ με τον κόσμο. Τι γίνεται με τα ποδήλατα στον πεζόδρομο? Υπάρχει κάποιος έλεγχος? Επιτρέπονται με ταχύτητα πεζού. Αυτό ορίζει ο νόμος. Από εκεί πέρα είναι πάλι το ίδιο κομμάτι που τι λέγαμε προηγουμένως με τη μάσκα. Ο καθένας μετά είναι τι χρήση κάνει και πόσο σέβεται ο καθένας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρόλα οι συμπολίτες μας ποδηλάτες, γιατί και εγώ ανήκω στην κατηγορία χρηστών ποδηλάτων, είμαι από αυτούς που μου αρέσει. Το γνωρίζω, γι' αυτό σας κάνω την ερώτηση. Με το ποδήλατο, και θα ήθελα να βλέπω όλη η πόλη μας να ποδηλατεί και να αφήσουμε στην άκρη τα αυτοκίνητά μας σε μια τόσο. Αν φτιάξετε ποδηλατόδρομους, θα ποδηλατούμε. Αν δεν φτιάξετε, πού θα ποδηλατήσουμε? Θα ποδηλατούμε στον δρόμο, δεν θα αυτοκινητούμε. Θα ποδηλατούμε και δεν θα αυτοκινητούμε. Λοιπόν. Σε αυτή τη μικρή πόλη που από το κέντρο της μέχρι την περιφέρειά της είναι maximum 2,5 χιλιόμετρα απόσταση, αν επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας της πόλης και βάλετε
και μετρήσετε την απόσταση από το κέντρο του Δημαρχείου, θα πείτε απόσταση παραπάνω από 2,5 χιλιόμετρα. Άρα είναι στην κυριολεξία αστείο να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο σε αυτή την πόλη εκτός από το ποδήλατο. Η νέα δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή, επειδή έχει και σε αυτό το κομμάτι άποψη και θέλει να βάλει σε μια σειρά τα τεκτονόμενα, ετοιμάζει ένα εργαλείο σε λίγο να μπούμε και εμείς στη σειρά των ΣΒΑΚ, να υλοποιήσουμε το ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ είναι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι στην ουσία ένα εγχειρίδιο το οποίο πρέπει να ετοιμάσουμε στο πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας για να έχει μια βιώσιμη αστική κινητικότητα. Είναι κάτι που θα ξεκινήσει, πιστεύουμε, σχετικά σύντομα και εκεί θα κινηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πεζοί, ποδηλάτες, αυτοκινητιστές, επαγγελματίες του κλάδου, μέλη του πεζοδρόμου, αστυνομία, πυροσβεστική, να καταθέσουμε τις προτάσεις για να φτάσουμε σε μια σύνθεση ενός αξιόπιστου εγχειριδίου το οποίο να φέρει αυτό που λέτε. Έχουμε σε εξέλιξη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης, η πόλη μας... Μισό λεπτάκι. Θα μου φύγει η ερώτηση τώρα. Είπατε ότι έγκυται στο φιλότιμο του κάθε πολίτη να, να εφαρμόζει τους νόμους για το ποδήλατο. Από την άλλη μεριά όμως δεν χρειάζεται ο έλεγχος. Δεν θα έπρεπε δηλαδή και η Δημοτική Αστυνομία να λάβει εκεί, γιατί και εσύ εκεί είστε υπεύθυνοι, να αναλάβει εκεί μια πρωτοβουλία και να αρχίσει λίγο να το μαζεύει το πράγμα, να φοβάται ο άλλος ότι όταν θα πάει με τον ποδήλατο και θα κάνει σούζα στον πεζόδρομο, μπορεί να χτυπήσει ένα παιδάκι που παίζει, μπορεί να χτυπήσει έναν πεζό. Έχουμε δει και τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό λέω, ίσως θα έπρεπε και η Δημοτική Αστυνομία να πάρει μια πρωτοβουλία πάνω σε αυτό κατόπιν δική μας εντολή. Απλά κάνουμε μια κλιμάκωση των μέτρων. Δεν θέλουμε την πρώτη στιγμή να πάρουμε αστυνομικά μέτρα. Θέλουμε πρώτα σε πρώτη στιγμή να γίνει κατανοητά κάποια πράγματα. Ωραία, βγάλετε μια-δύο. Το μέτρο θα είναι μετά απαγόρευση ολική του ποδηλάτου. Δεν θα λέει απαγορεύω στο μπουκάλι σούζες, απαγορεύω συνολικά. Οπότε θα πληγούν και οι εχέγονες και αυτοί που έχουν μια λογική στη διαχείριση. Πριν φτάσουμε λοιπόν στην τελική, είμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Προφανώς η Δημοτική Αστυνομία προχωράει με συστάσεις και κάνει και ράνει. Αλλά θα αλλάξουμε, είμαστε σε τέτοια, πιθανώς να τροποποιήσουμε και τον κανονισμό. Και αν χρειαστεί, θα φτάσουμε και στην ολική απαγόρευση του ποδηλάτου. Εντάξει, μην πάμε από τη μία άκρη στην άλλη τώρα. Δεν είναι. Να μην πάμε από. Σας έχασα λίγο. Συγγνώμη. Μην πάμε, λέω, από τη μία άκρη του φαινομένου στην άλλη, στην ολική απαγόρευση, και αυτό είναι υπερβολικό και ακραίο. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Γι' αυτό θέλουμε να πάμε σε πρώτη φάση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θέλουν να καταλάβουν οι συμπολίτε μας που θα οργανώσουμε με κάποια καμπάνια και με κάποια πιλάδια για να καταλάβουν ότι ο πεζόδρομος ανήκει κατά βάση στους πεζούς. Ο πεζόδρομος είναι τον πεζόν. Ωραία. Τι γίνεται με την εξυπηρέτηση του πολίτη, του δημότη, δηλαδή από το Δημαρχείο? Μάθαμε ότι λειτουργούν ηλεκτρονικά πλέον κάποιες υπηρεσίες, μάλλον όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Πώς θα προχωρήσει αυτό? Θα το έχουμε σε όλο το καλοκαίρι ή κάποια στιγμή θα ανοίξουν τις πόρτες, θα ανοίξει τις πόρτες στο Δημαρχείο και θα δεχθεί κόσμο? Το Δημαρχείο έχει ανοιχτές τις πόρτες. Καλά είναι να μην δέχεται τον κόσμο και καλά είναι να εγκαταστήσει και προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε σε συνεργασία και με την κυβέρνηση και αυτές τις ρουτίνες και αυτά τα μέτρα και αυτές τις διαδικασίες. Ο κόσμος να μένει έξω από το Δημαρχείο και να λύνουμε τα θέματα μέσα από το Δημαρχείο. Καλά, δεν μπορεί να μην έρχεται κιόλας εντελώς ο κόσμος στο αυτό, εντάξει. Όχι, αραίωσε πάρα πολύ η επισκεψιμότητα αυτό το διάστημα λόγω των μέτρων, αλλά και συνεχίζει να είναι αραιωμένη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επόμενη μέρα θα δημιουργήσει νέες σχέσεις μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών μέσα στα πλαίσια. Οργανώνουμε και αυτό το κομμάτι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα από τα κομμάτια που θα κρίνει και μελλοντικά τη σχέση. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που θα μας αφήσει σε κληρονομιά ο κορονοϊός θα είναι και μια μεγαλύτερη ηλεκτρονικοποίηση στις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και Δήμου. Με λιγότερη ο πολίτης να μπορεί να χρειάζεται η φυσική του παρουσία μέσα στο Δημαρχείο, να παίρνει κτλ. Ήδη όπως ξέρετε. Ας να μας αφήσει και κάτι καλό επιτέλους αυτός ο κορονοϊός, γιατί μόνο στραβά μας έχει αφήσει μέχρι τώρα. Ναι. Ήδη έχετε διαπιστώσει ότι εδώ και κάποιους μήνες η πόλη μας έχει υιοθετήσει την εφαρμογή Novobill, όπου μπορεί ο κάθε πολίτης αυτής της πόλης, κατεβάζοντας την εφαρμογή Novobill στο κινητό, ελπίζω να την έχετε κατεβασμένη, να μπορεί να βλέπει οτιδήποτε πρόβλημα έχει μέσα στον δρόμο του, στην πόλη του, στην γειτονιά του, να το ανεβάζει μέσα στο σύστημα, όπου κεντρικά πλέον διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις και προσπαθούμε πέρα να έχουμε μια συνολική διαχείριση. Αυτό είναι μια δημοκρατικοποίηση της διαδικασίας. Αυτό είναι ότι η έννοια, είναι το μήνυμα ότι
Το πρόβλημα στο Δήμο, ο πολίτης έξω από το Δήμο. Δεν χρειάζεται να κουβαλάει ο πολίτης το πρόβλημα μαζί του και να ανεβοκατεβαίνει σκάλες και να ψάχνει να βρει τον υπεύθυνο για να λύσει το πρόβλημά του. Το πρόβλημα του εντάξει, μπορεί να από την άλλη, πάλι υπάρχει αντίλογος για όσους την χρησιμοποίησαν που λένε ότι αργό πολύ ο Δήμος να ανταποκριθεί στα αιτήματα των δημοτών. Υπάρχουν επίπεδα ετοιμάτων τα οποία δεν έχουν τον ίδιο χρόνο απόκριση κτλ. Όταν το σύστημα βγάζει μια συνολική μέσο δίκτυο, ναι, κάποια είναι πιο αργά. Δεν είναι όλα τα ίδια το χειμώνα. Ασφαλτοστρώσεις δεν έγιναν. Αν περιμένατε και βάλατε ότι θέλετε ασφαλτοστρώσεις, πιθανόν να έβγαλε και αργοπορεί το αίτημα. Όχι, αλλά μια λακκούβα ή ένα χαλασμένο πεζοδρόμιο ή τέλος πάντων ένα πλακάκι στο πεζοδρόμιο. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν εποχές οι οποίες σε κάποια αιτήματα δεν είναι τόσο έγκυρη αντίμετωψη. Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα πολιτών από αυτά που βλέπω εγώ που από τις δικές μου αντιδημαρχίες που μιλάνε πούμε, για εγκατελειμμένα οχήματα. Το εγκατελειμμένο όχημα, για παράδειγμα, από την ημέρα που εισάγεται σαν αίτημα μέχρι την ημέρα που θα γίνει, επειδή ο νομοθέτης το ορίζει έτσι, πρέπει να περάσουν 90 ημέρες. Από την ημέρα που θα κολλήσω εγώ το σήμα για να το δει πιθανώς ο κάτοχος και να το απομακρύνει από τον δρόμο. Μα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν επίπεδα αιτημάτων. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό, το πόσο γρήγορα τα αποκρινόμαστε, είναι ένα είδος πρόκλησης για τον ίδιο τον οργανισμό για να βαθμολογούμαστε εμείς πρώτα μεταξύ μας, αλλά και οι πολίτες να μας βαθμολογούν, στο να βελτιώνουμε συνεχώς την ανταποκρισιμότητά μας και να είμαστε πιο κοντά στον πολίτη. Είναι ένα πάντως πολύ θετικό εργαλείο, ένα πολύ θετικό βήμα και νομίζω μας έχει βάλει όλους σε μια άλλη εποχή. Θέλω να πιστεύω ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πάρουμε σε αρκετά επίπεδα ακριβώς για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στον πολίτη χωρίς ο πολίτης να πρέπει να έρθει φυσικά στο Δημαρχείο για να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε εντελώς την έλευση των πολιτών στο Δημαρχείο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι υπερήλικες, υπάρχουν και πράγματα, εργασίες μάλλον που χρειάζονται τη φυσική παρουσία του πολίτη. Όπως δεν φύγαμε εντελώς από τις τράπεζες, δεν θα φύγουμε εντελώς από κάποια πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν ανακουφιστεί και έχουν έρθει σε επαφή με το πλαστικό χρήμα ή με τις διαδικασίες ή banking ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Ακριβώς το ίδιο θέλουμε σιγά σιγά να γίνει και με τις υπηρεσίες του Δήμου. Η κουβέντα μαζί σας είναι τόσο ευχάριστη που χάλασα την αίσθηση του χρόνου. Έχουμε περάσει το ημίωρο, οπότε θα τη σταματήσουμε. Μισά δεν είπαμε. Ε? Σας πειράζω. Παρακαλώ. Ότι τα μισά δεν είπαμε. Ναι, έχουμε. Αυτή είναι μια αρχή του νέου κύκλου που ξεκινάμε τη επικοινωνία με τους διάφορους φορείς. Θα ξαναμιλήσουμε, να είστε σίγουρος και πολύ σύντομα. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω και φυσικά μετά να σας δώσω το λόγο να κάνετε τον επίλογο κι εσείς. Η τελευταία μου ερώτηση είναι. Τι προγραμματισμός υπάρχει για τους αμέσως επόμενους μήνες του καλοκαιριού στον τομέα ευθύνης που έχετε αναλάβει. Δεν άκουσα λίγο. Τι προγραμματισμός υπάρχει για τους επόμενους τρεις μήνες του καλοκαιριού στον τομέα ευθύνης που έχετε αναλάβει. Εμάς ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή, τα μέτωπα τα ανοιχτά που έχει η δική μου για τη Δημαρχία, έχει σχέση να κάνει με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, να συνεχίσουμε να κρατάμε αυτό το επίπεδο λειτουργίας και ευθύνης όσον αφορά τις διατάξεις του νόμου και να είμαστε εντάξει απέναντι στη λειτουργία για να μην έχουμε κάποιο θέμα, γιατί είναι ένα δύσκολο και ευαίσθητο το κομμάτι της λαϊκής αγοράς. Και όσον αφορά τη δημοτική αστυνομία που είναι στη μάχη, στην πρώτη γραμμή κάποιων πραγμάτων, τώρα που ξαναμπαίνει σε λειτουργία σιγά σιγά η πόλη και ξαναρχίζει και το καλοκαίρι, με όσους τουρίστες τέλος πάντων θα μας κάνουν την τιμή να έρθουν στην όμορφη πατρίδα μας να μας επισκεφτούν, να είμαστε σε μια ετοιμότητα για να διεκδικούμε. Παρουσιάστηκε αισιόδοξος προχθές και μας είπε ότι κατά τη δική του εκτίμηση, επειδή είμαστε και τουριστικός προορισμός ο δικός, δεν θα έχουμε και ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, τουλάχιστον παρουσιάστηκε. Θέλω να συμμεριστώ την αισιοδοξία του Δημάρχου, επειδή είμαστε στη γειτονιά παραδοσιακών πληθυσμών, που είμαστε παραδοσιακός τόπος που προορισμούνται τις διεθνές διακοπές. Έχουμε αυτό το δικό κομμάτι. Είμαστε μια χώρα που γενικώς στα διεθνή μέσα προβλήθηκε με θετικό τρόπο. Ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του κορονοϊού. Άρα θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε, εντάξει δεν μπορεί να είναι η χρονιά όπως την περιμέναμε και τη σχεδιάζαμε όλοι μας στην αρχή, αλλά να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μειωμένος ο αρνητικός αντίκτυπος, γιατί υπάρχει ένα πλήθος επενδύσεων και ένα πλήθος οικογενειών και που περιμένουν από την καλοκαιρινή σεζόν να δημιουργήσουν εισόδημα, αλλά καταλαβαίνετε
Από τη ζημία κέρδος δεν υπάρχει, αλλά αν καταφέρουμε και μειώσουμε τις απώλειες μας, όπως πολύ σωστά είπατε, θα είναι και αυτό ένα μικρό κέρδος, μια μικρή νίκη στη μάχη αυτή του κορονοϊού που ξεκίνησε χωρίς τη δικιά μας πρωτοβουλία. Αλλά... Εγώ κλείνοντας, γιατί δεν υπολόγισα καλά τον χρόνο και μου πέρασε το μισάρο, θα σας πάρω λίγο ακόμα. Παρακαλώ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν το προσέξτε γιατί πρόσφατα έγινε. Έγινε η ανάρτηση των χαρτών για τις χρήσεις γης της πόλης. Μόλις χθες, νομίζω. Μόλις χθες έρχεται το δελτίο τύπου που δημοσιεύσαμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική δουλειά που έγινε από το τμήμα πολεοδομίας με τον επικεφαλή του αντιδήμαρχου, τον κύριο Νταντάμι. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει χρόνια τους συμπολίτες μας και ταλανίζει τις σχέσεις μεταξύ συμπολιτών και Δήμου. Είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό εργαλείο, το οποίο όταν τελικά θα γίνει ΦΕΚ, αυτό ήταν το πρώτο βήμα, η ανάρτηση που είναι για 15 μέρες λοιπόν, στο site και στο Δήμο μέσα, όταν τελικά θα γίνει ΦΕΚ και νόμος, θα επιλύσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες καθημερινές, γιατί αυτές οι χρήσεις γης που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας αντικατοπτρίζουν 20 και πριν, η ζωή έχει ξεπεράσει το υφιστάμενο πλαίσιο και καταλαβαίνετε ότι όταν δεν μπορεί να, η ζωή είναι πιο μπροστά από το πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι πάντοτε υπάρχουν δυσαρμονίες. Έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια αυτές οι αλλαγές χρήσης γης, αλλά τέλος πάντων κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το θέμα είναι ότι. Ήταν κάτι που το κυνηγήσαμε από την πρώτη μέρα. Δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιτυχία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει. Αυτό γιατί άπτεται και του δικού μου κομματιού. Είναι το κομμάτι που είναι μεταξύ του τμήματος αδειοδότησης καταστημάτων που εποπτεύω με το κομμάτι της πολεοδομίας. Επειδή υπήρχε πάντοτε εκεί ένα κομμάτι, ένα κενό λόγω του αδυναμίας του πλαισίου και ταλαιπωρούνταν οι πολίτες. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου θα εξομαλυνθούν πάρα πολύ οι σχέσεις. Τώρα είδα τι μου κάνατε, μου είπατε για τα καταστήματα και τώρα εδώ έχω να κάνω την επόμενη ερώτηση, τι θα γίνει με τα καταστήματα που ανοίγουν μεθαύριο, αλλά θα τα αφήσουμε εκτός αν έχετε κάτι πολύ σύντομο να μου πείτε. Μάλλον πείτε άλλη συνέντευξη. Εκτός αν έχεις αντιδήμαρχη κάτι γρήγορο να μου πεις, πολύ ευχαρίστως, πάρε το χώρο. Να μην μονοπολίσουμε τη σύνδεση, να τα αφήσουμε για άλλη φορά. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τώρα την προηγούμενη αναφορά στην αλλαγή χρήσης γης, νομίζω και θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους συμπολίτες μας να γίνει μια εκτεταμένη έτσι, ανοιχτή ομιλία, ανοιχτός διάλογος, μια ενημέρωση του κόσμου, των ΜΜΕ, μια συνέντευξη τύπου για να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι κάτι που αφορά όλους μας. Και νομίζω είναι αναρτημένο, καλούμε όλους τους πολίτες να ρίξουν μια ματιά, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Εντάξει, μην περιμένουμε τους πολίτες συμπολίτες μας. Πρέπει να γίνει κάτι, μια εκδήλωση, μια συνέντευξη τύπου, κάτι. Όταν λέμε χρήση γη, είναι το μία. Αν πάμε, είναι ένα στίχο που πιάνει από τη μία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τασό. Τασό θέλουμε. Τασό. Τασό είναι ότι καλυτερεύουν τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και Δήμου και τοπικής αυτοδιοίκησης για να βγαίνουν πιο εύκολα οι άδειες, για να υπάρχει καλύτερα. Όπως λέγαμε και στο Λύκειο, τα θέματα που θα πέσουν θέλουμε. Σας είναι το εξής, να ξέρει ο κάθε υποψήφιος επενδυτής πριν ξεκινήσει να κάνει μια επένδυση σε έναν δρόμο, έτσι, να ξέρει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Καθαρά και ξάστερα, χωρίς μεσάνοντες και χωρίς έξεις απήξεις. Απλά. Εγώ τα είπα και αμαρτίαν ουκ έχω. Λοιπόν, και εσείς πράγετε. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, ειλικρινά. Ήταν, όπως είπα, το πρώτο μας μάτς, έτσι, ο πρώτος μας αγώνας, αυτόν τον κύκλο που ξεκινάμε από την Κάπα News για να ενημερώνουμε όσο μπορούμε καθημερινά ή τέλος πάντων όσο αυτό είναι εφικτό τους συμπολίτες μας με τις δράσεις όλων και του Δήμου και της Περιφέρειας και φυσικά βήμα και για τους πολίτες. Σου εύχομαι υγεία. Σου εύχομαι υγεία. Σου εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου και εις το επανειδήν από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες, φίλε Πέτρο. Θα σας αποχαιρετήσω με τον φίλε Πέτρο, ενώ προλόγησα αγαπητά κύριε Θανακόπουλε, γιατί να μην ξεχνάμε και την ιδιότητα που έχουμε από παλιά. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που δώσατε να πούμε μερικά πράγματα στους συμπολίτες μας. Και είμαστε ανοιχτοί πάντοτε στη διάθεσή σας, όποτε κρίνετε εσείς ότι έχουμε κάτι χρήσιμο να πούμε για τους συμπολίτες μας, είμαστε εδώ. Μόλις τελειώσει και το κοινοκομείο, θέλω να με πας μια βόλτα, φίλε Γιώργο, να το δούμε. Αυτό μου το έχεις αποσχεθεί εδώ και μήνες. Θα είναι μπουτίκ κοινοκομείο, για να κάνουμε βόλτα μαζί. Έγινε. Καλό υπόλοιπο. Γεια.